Καλημέρα! Τι μου κάνετε, πώς μου είστε βρε παιδιά! Τι νέα, πείτε μου! Αφήστε μου τα νέα σας από κάτω. Άλλο ένα daily vlog ξεκινάει. Κυριακή για εσάς, Πέμπτη για εμένα, δεν έχει καμία σημασία. Και σήμερα θα είμαι σπίτι όλο το πρωί. Δεν έχω εξωτερικά να κάνω, δεν έχω εξωτερικές δουλειές, δεν έχω καφεδάκι, δεν έχω γενικά πραγματάκια να βγω έξω. Μόνο να πάω και να φέρω τα παιδιά στο σχολείο. Οπότε θα περάσουμε το πρωινό παρεούλα. Για αρχή, δεν έχω πια ακόμα καφέ. Η ώρα είναι 9 παρά 20. Τώρα έφτιαξα τον καφέ μου, την έβαλα στο ποτήρι μου. Έχω ξεκινήσει το φαγητό μου. Αρακάς. Δεν μου φαίνεται λίγο έτσι. Λοιπόν, ο αρακάς μου γίνεται. Θέλω να φτιάξω και κοτομπουκές στο μεσημέρι για μένα και τα παιδιά, γιατί δεν τρώμε αρακά. Που συνήθως επειδή μου τα παιδάκια τρώνε τον αρακά, όχι τα δικά μου δεν θέλουν να το βλέπουν. Τι άλλο έχω να κάνω σήμερα? Έχω να κάνω λίγο δουλίτσα στον υπολογιστή. Και έχουμε γενικά έτσι, θα γίνουν πραγματάκια. Επειδή βλέπω ότι η παρέα μας πάει και μεγαλώνει και είμαι πάρα πολύ χαρούμενη για αυτό. Αν είσαι νέος φίλος εδώ πέρα, στην παρέα μας, κάνε μια εγγραφή, το ξεχάσεις, πάτε και να like αυτό το βίντεο. Πάντα δεις και το καμπανάκι να σου κοντιδοποιήσεις για τα επόμενα βήματα που ανεβαίνουν. Δηλαδή γενικά έχω βρει ένα ρυθμό. Οπότε 1 με 2 βίντεο την εβδομάδα τα έχουμε σιγουράκι. Στο δικό μου το κανάλι θα δεις βίντεο τα οποία αφορούν κυρίως το σπίτι, την οικογένεια, φάση καθημερινότητας, τέτοια πράγματα. Αλλά και λόγω επαγγελματικής διαστροφής θα ακούσεις από μένα και πράγματα, πάρα πολλά μάλλον πράγματα, τα οποία έχουν να κάνουν με την υλοποίηση των ονείρων μας, των επιθυμιών μας, το manifestation σαν τεχνική. Γενικά συζητάμε και άλλα πραγματάκια σε αυτό το κανάλι. Λες και δεν είχα καλύτερη δουλειά να κάνω σήμερα. Είπα να πατήσω λίγο κάποια πουκάμισα που είναι πλημμένα και θέλουν σίδερο. Γενικά το σίδερο δεν το αγαπάω. Δεν ξέρω για εσάς παιδιά, αλλά εγώ δεν το θέλω πολύ πολύ. Δηλαδή το κάναμε βαριά καρδιά. Και όταν είναι απαραίτητο, διότι αλλιώς δεν. Για πείτε μου λίγο πώς πήγε η εβδομάδα σας, γιατί για σας είναι Κυριακή τώρα. Οπότε, έχει τελειώσει η εβδομάδα. Αφήστε μου από κάτω σχολιά σας, πείτε μου πώς περάσατε αυτή τη εβδομάδα. Ανοίξανε σχολεία, ξεκινήσανε θεωρητικά όλες οι δουλειές κανονικά, έχουμε γυρίσει όλοι από άδειες, από διακοπές, κάποιοι γύρισαν την προηγούμενη εβδομάδα, κάποιοι τώρα, αλλά για μας το βασικό, για τους γονείς κυρίως, είναι ότι ανοίξαν τα σχολεία. Οπότε, τι γίνεται τώρα? Τώρα, πρώτον, λες παιδί μου, okay, λίγο ησυχία το πρωί, θα κάνω τις δουλειές μου, ή αν εργάζεσαι, λες okay, θα πάει το παιδί στο σχολείο, θα πάω κι εγώ στη δουλειά μου, θα γυρίσω το μεσημέρι. Μπαίνεις σε ένα ρυθμό. Βέβαια, με το χαμό που γίνεται, αποϊώσεις, κρυώματα, COVID, τα έναν ή ένα, τα πάντα όλα, φοβάσαι. Λες, τώρα ανοίξαμε, ωραία. Και αγχώνεσαι και λες τώρα τι θα κολλήσουμε, Παναγία μου. Ας ελπίσουμε να μην κολλήσουμε τίποτα. Η αλήθεια είναι ότι ένα άγχος υπάρχει. Παρ' όλα αυτά είμαστε πάρα πολύ θετικοί ότι θα πάει μια χαρά αυτό το διάστημα και θα το ξεπεράσουμε. Συζητούσαν κιόλας μήπως ανοίγαν τα σχολεία λίγο αργότερα για να αποφύγουμε έτσι αυτό το συνωστισμό και την εξάπλωση των ιώσεων και κυρίως της γρήπης και COVID, γιατί υπάρχουν αρκετά κρούσματα. Παρ' όλα αυτά δεν έγινε αυτό, τα σχολεία ανοίξανε κανονικά. Βέβαια να σας πω τώρα την αλήθεια, ειδικά όσοι έχουν μεγαλύτερα παιδάκια, το καταλαβαίνουν. Τα παιδιά και στο σχολείο να μην πάνε, θα πάνε στα εξωσχολικά μετά. Οπότε πάλι θα έρθουν σε επαφή με παιδιά που είναι από άλλα σχολεία. Οπότε δώρον άδωρον να κλείσουν τόσο, να κλείνουν τα σχολεία λίγο παραπάνω. Okay. Τέλος πάντων, συνεχίζω εγώ το σιδερό μου, αλλά θα σας αφήσω διότι θα θέλω να βάλω μουσική. Μου αρέσει όταν σιδερώνω, τουλάχιστον να βάζω μουσική να ακούω. Και επειδή ούτως ή άλλως δεν θα μπορώ να σας το δείξω αυτό το κομμάτι, διότι πνευματικά δικαιώματα λόγω μουσικής, ξέρετε, θα σας αφήσω, συνεχίζω εγώ και έχουμε να συζητήσουμε πολλά ακόμα. Θέλω να σας δείξω
Το νέο ημερολόγιο δεν είναι δικό μου, το έκανε δώρο ο Νίκος, αλλά τον τρόπο με τον οποίο το χρησιμοποιώ, θα σας το δείξω σε λίγο, πρέπει πρώτα να τελειώσω το σιδερό μου. Εδώ και μέρες σκέφτομαι ότι θέλω να θυμιάσω στο σπίτι, να καθαρίσει λίγο. Και όλο το αμελούσα. Και επίσης θέλω να καθαρίσω λίγο και τις πέτρες μου, να κάνω ενεργειακό καθαρισμό. Και πάνω από τον καπνό του λιβανιού είναι κατάλληλος, πολύ καλός τρόπος για να κάνετε ενεργειακό καθαρισμό και του χώρου, αλλά και των λίθων σας αν έχετε αμέθιστος. Τον περνάς πάνω από τον καπνό με την πρόθεση να απαλλαγεί από κάθε αρνητική ενέργεια, από κάθε ενέργεια που περιέχει ήδη, και καθαρίζει. Και στη συνέχεια θα βγάλω όλους τους λίθους που έχω αυτό εδώ πέρα που έχω μαζεμένους, θα τους βγάλω έξω στον ήλιο για να φορτίσουν εντός εισαγωγικών ξανά. Αιματίτης από τους αγαπημένους μου λίθους. Θα τους βάλω τώρα στο παράθυρο, στον ήλιο, εκτός από τον αμέθιστο. Τον αμέθιστο θα τον πάρω και το ροζ γαλαζία, διότι στον ήλιο αλλοιώνεται το χρώμα τους. Οπότε δεν θέλω να συμβεί αυτό, γι' αυτό τους πάρω, θα τους φυλάξω μέσα. Είναι ήδη καθαρισμένοι λόγω του λιβανιού. Ο χαμός που επικρατεί στο γραφείο δεν περιγράφεται εύκολα με λόγια, αλλά θα σας περιγράψω για ποιο λόγο επικρατεί αυτό το χάλι. Η αλήθεια είναι ότι γενικά μου αρέσει να είναι τακτοποιημένος ο χώρος μου. Και θέλω να είναι τακτοποιημένος ο χώρος μου και θέλω να είναι όλα στη θέση του, να τα βρίσκω εύκολα. Μου αρέσει να φαίνεται έτσι όμορφο, ειδικά το γραφείο όπου δουλεύω. Λοιπόν, φέτος, αν και τόσα χρόνια χρησιμοποιώ τα δικά μου ημερολόγια, τα οποία και συνεχίζω να χρησιμοποιώ για την επίτευξη των στόχων μου, για το self-reflection που κάνω μέσα στον χρόνο, ο Νίκος μου πήρε ένα ημερολόγιο δώρο για την πρωτοχρονιά. Ήταν κάποιο τύπου έθιμο που είχαμε, μια παράδοση, μου παίρνε κάθε χρόνο για όλα αυτά τα χρόνια, ακόμα και πριν ξεκινήσω να ασχολούμαι και με το life coaching αλλά και με το manifestation coaching. Οπότε λοιπόν φέτος μου λέει, θέλω να σου πάρω πάλι ένα ημερολόγιο δώρο, ξέρω ότι χρησιμοποιείς τα δικά σου, αλλά ήταν τέλος πάντων κάτι σαν, σαν έθιμο, σαν μια παράδοση που είχαμε μεταξύ μας, όπως είναι και η λαμπάδα το Πάσχα που μου παίρνει κάθε χρόνο. Ωραία, λέω, αφού θέλεις, πήγαινε πάρε μου ό,τι ημερολόγιο θέλεις, δεν έχει καμία σημασία. Ούτως ή όλως έχω δύο αυτή τη στιγμή. Έχω αυτό που χρησιμοποιώ τα δικά μου. Έχω ένα ξεχωριστό, το οποίο είναι καθαρά κομμάτι journaling, σε φάση ότι καθημερινό ημερολόγιο σκέψεων, το οποίο με βοηθάει πάρα πολύ. Και μου παίρνει αυτό εδώ πέρα το πάρα πολύ ωραίο ημερολόγιο, ζεν ημερολόγιο, μια σχεδόν χρονιά. Του άρεσε που το είδε και έτσι απ' έξω. Είναι και λίγο, αν το βάλω πιο κοντά, είναι και λίγο πιο ζεν η δική μου. Είναι από τις εκδόσεις Μίνωας. Και τι γίνεται τώρα αυτό το ημερολόγιο? Αυτό το ημερολόγιο έχει και κάποια κομμάτια coaching, ας το πούμε, κάποια κομμάτια στόχων, έχει διάφορα μέσα, έχει και κάποια αποφθέγματα σε κάποια σημεία. Συγγνώμη το στόμα μου, μπερδεύτηκα. Λοιπόν, αλλά το βασικό είναι ότι είναι πολύ ωραία χωρισμένο. Όταν λοιπόν μου το έδειξε, μου έφερε πάρα πολύ στο μυαλό το bullet journaling, έτσι. Οπότε λέω, φέτος θέλω να κάνω ένα bullet journal, journal για να, έτσι, γιατί μ' αρέσει, για να βγάλω το καλλιτεχνικό κομμάτι που έχω μέσα μου, το δημιουργικό, οπότε μ' άρεσε σαν ιδέα. Το είχα ξαναδοκιμάσει παλιότερα, αλλά τι γίνεται, επειδή θα έπρεπε, είχα βρει
τετράδιο, το οποίο ήταν με τις τελίτσες, το κλασικό του bullet journal. Αλλά δεν είχε τίποτα έτοιμο, όπως είναι αυτό, ας πούμε, που έχει έστω τις ημέρες της εβδομάδας, κάποιους χώρους για σημειώσεις. Οπότε πρέπει να τα φτιάχνω όλα μόνη μου. Αυτό εμένα με κούραζε. Δεν έχω ίσως την υπομονή και την αντοχή κάθε εβδομάδα φτιάξε νέο, κάνε νέο. Αυτό που μου αρέσει είναι σε ένα έτοιμο πλαίσιο να μπορέσω μέσα να δημιουργήσω, να γεμίσω χρώμα, να. Οπότε αυτό αποφάσισα να το χρησιμοποιήσω με αυτόν τον τρόπο και ήδη έχω ξεκινήσει. Εδώ πέρα, όπως βλέπετε, η πρώτη εβδομάδα του χρόνου, ουσιαστικά η δεύτερη, γιατί ξεκινάει από Δευτέρα, αλλά ήταν 2 του μήνα, η εβδομάδα που διανύουμε τώρα, έχει τις ημέρες και έχει δίπλα και κάποια ένα κενό χώρο, όπου εγώ επέλεξα να βάλω λόγους για τους οποίους είμαι ευγνώμων, grateful, ευγνωμοσύνη. Επέλεξα να δημιουργήσω ένα δικό μου πίνακα, όπου κρατάω ένα αρχείο για τις συνήθειές μου, για τα habits μου τέλος πάντων. Τι θέλω να κάνω μες τη βδομάδα, με κάποια άσκηση, το νερό μου, ποιες μέρες έχω καταφέρει, ποια την ποσότητα που θέλω και ποιες όχι, το self-care κομμάτι μου. Γενικά κρατάω εκεί πέρα ένα αρχείο. Αυτό που θέλω να κάνω ήταν να κρατήσω, να σημειώνω μάλλον και τις δουλειές μου, τα to-do μου, τα task που έχω να κάνω κάθε μέρα, όχι τόσο σε επαγγελματικό κομμάτι, γιατί εκεί πέρα χρησιμοποιώ το δικό μου μερολόγιο, το Goal Success Planner, αλλά πιο πολύ τα καθημερινά, με το σπίτι, με την οικογένεια, και ήθελα να σημειώνω κάθε μέρα και κάποια συμβάντα, κάποια γεγονότα, τέλος κάποια γεγονότα που συνέβαιναν, όπως σήμερα πήγα για ένα καφέ, ή σήμερα έχει γενέθλια η τάδε φίλη μου, το τάδε νηψάκι μου, το παιδί μου, οποιοδήποτε. Πολύ, 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 πολύ συγκεκριμένα πράγματα. Ή απόψε το βράδυ ήπια το τάδε ρόφημα. Ή ξεκίνησα διαλυματική σήμερα, σήμερα την κατάφερα, αύριο δεν την κατάφερα, παραμεθαύριο την κατάφερα, μετά πάλι. Γενικά να κρατάω ένα αναλυτικό αρχείο γεγονότων. Γιατί, παιδιά, καλώς ή κακώς, ξεχνάμε πράγματα. Και ξεχνάμε πράγματα που μπορεί να είναι και όμορφα στη ζωή μας. Επειδή, λοιπόν, δεν θέλω να τα ξεχάσω αυτά και δεν θέλω να περάσει η χρονιά μου και να σκέφτομαι τι έκανα το Γενάρη, τι έκανα το Φλεβάρι. Μου αρέσει να έχω έτσι ακόμα και το παραμικρό στο μυαλό μου του τι είχε συμβεί. Αποφάσισα να κρατήσω ένα τέτοιο ημερολόγιο φέτος. Μέχρι στιγμής τα πάω πολύ καλά. Χρησιμοποιώ διάφορα αυτοκόλλητα που έχω, χρησιμοποιώ διάφορες ταινίες τέτοιου τύπου, tapes που χρησιμοποιούν στο bullet journal. Αυτό που δεν κάνω είναι να κάνω ξεκάθαρα όλο το πλάνο της εβδομάδας. Πες πίσω, σε κάθε μήνα όταν τελειώνει, ήθελα να τονίσω επίσης ότι έχει εβδομάδες, έχει ημέρες, έχει 5 εβδομάδες σε κάθε μήνα, 12 μήνες, αλλά δεν είναι αριθμημένο. Δηλαδή, εγώ το πήρα τώρα και το χρησιμοποιώ το 2023. Αν το πάρει κάποιος άλλος του χρόνου, το χρησιμοποιήσει και το 2024 και φυσικά θα ξαναβρω τέτοιο του χρόνου. Μέχρι στιγμής πάει πάρα πολύ καλά. Εδώ, ας πούμε, που έχεις το τέλος χώρο για να κάνεις σημειώσεις κάθε μήνα, εγώ έχω επιλέξει να κάνω μια καταγραφή της διάθεσής μου. Θέλω να γράψω κάποια πραγματάκια ακόμα. Θέλω να το διακοσμήσω με καρτούλες, με ταινίες, με αυτοκόλλητα, με τα πάντα. Έχω ήδη παραγγείλει κάποια αυτοκόλλητα που μου αρέσανε, κάποιες ταινίες και θέλω να τις. Μόλις έρθουν, θέλω να συνεχίσω. Δεν ξέρω αν σας αρέσει σαν αντικείμενο το συγκεκριμένο. Σκέφτηκα, ας πούμε, τον επόμενο μήνα, αν και εφόσον έχουν έρθει και όλα τα πράγματα που περιμένω, να κάνω ένα ξεχωριστό βίντεο για το πώς θα το προετοιμάσω για τον μήνα Φεβρουάριο. Αν δεν προλάβω να το κάνω πριν ξεκινήσω ο μήνας, το κάνω μετά μόλις έρθουν τα πράγματα. Οπότε και πάλι σκέφτομαι να το γυρίσω σε βίντεο να σας το δείξω, εάν σας ενδιαφέρει. Αυτό είναι που ήθελα να σας πω για το ημερολόγιο. Είναι κάτι που ξεκίνησα φέτος. Μου αρέσει πάρα πολύ. Δηλαδή, γράφω και πράγματα που δεν θέλω να ξεχάσω. Σε φάση ότι αύριο να κάνω αυτό. Έτσι. Ή σήμερα πρέπει να γίνει αυτό, να ανέβει βίντεο ή οτιδήποτε που τα έχω έτσι σε κουτάκια στο μυαλό μου. Σίγουρα βγαίνω από πρόγραμμα. Προς Θεού, κάνω λίστα με τα πράγματα που έχω να κάνω μες τη μέρα. Σίγουρα θα ξεχάσω κάτι, σίγουρα θα βαρεθώ να κάνω κάτι. Αυτό είναι δεδομένο, αλλά θέλω να υπάρχει αυτό το αρχείο, μου αρέσει, γράφω πράγματα που κάνουν με τα παιδιά. Και αυτό που μου αρέσει πιο πολύ είναι και ότι βάζω πάρα πολύ χρώμα μέσα. Έχω αγοράσει 2 ξεχωριστά
πακέτα με ξυλοβογιές, γιατί χρησιμοποιώ πάρα πολύ ξυλοβογιά εγώ. Πάντα τις χρησιμοποιούσα, μ' αρέσανε και νομίζω ότι μπορώ να κάνω πιο εύκολα κάποια πράγματα. Κάτι μου λείπει τώρα εμένα, κάποια ξυλοβογιά μου λείπει, είμαι σίγουρη, αλλά τέλος πάντων θα τη βρω. Κάπου εδώ πέρα θα έχει παραχωθεί πάνω στο γραφείο που γίνεται χαμός. Πήρα αυτό το πακέτο της Giotto με 24 ξυλοβογιές μέσα, έχει 24 χρώματα, έχει πάρα πολλά χρώματα. Και πήρα και τη Σκαριόκα, αυτό εδώ πέρα που είναι τα παστέλ. Και αυτό έχει πόσα, 3, 6, 9, 10, 11, 12 μου λείπει μία. Αλλά ουσιαστικά είναι 24, διότι κάθε ξυλοβογιά... Δεν πειράζει. Κάθε ξυλοβογιά είναι διπλή. Έχει και από εδώ και από εδώ, είναι διαφορετικό χρώμα. Οπότε και πάλι είναι 24. Εντάξει, τα παστέλ τα χρησιμοποιώ έτσι για κάποια συγκεκριμένα. Για... Έχω καθορίσει, ας πούμε, το που βλέπω το κόκκινο, που βάζω με κόκκινο. Είναι για μένα trigger ότι κάτι συμβαίνει εκεί. Είναι κάτι που πρέπει να γίνει. Έχει να κάνει με μια άσχημη κατάσταση, τα έξοδα, με τέτοια πράγματα. Αλλά αυτό το καθορίζει ο καθένας όπως του αρέσει. Αυτά σχετικά με το ημερολόγιο μου. Ήθελα να σας το δείξω, ήθελα να σας πω, γιατί είναι κάτι καινούργιο που ξεκίνησα και θέλω να δω πώς θα πάει. Σίγουρα θεωρώ ότι είναι πολύ αρχικό στάδιο και δεν κάνω και τίποτα εντυπωσιακό, αλλά θεωρώ ότι αν το δουλέψω αρκετά θα εξελιχθεί σε κάτι πολύ όμορφο. Καλημέρα. Είναι Κυριακή πρωί. Είναι Κυριακή που εσείς βλέπετε αυτό το βίντεο. Ναι παιδιά, καλά καταλάβατε. Πάλι ξέχασα να κάνω το κλείσιμο. Κάνω το βίντεό μου ωραία και καλά. Γυρίζω όσο θα θέλω να γυρίσω. Μετά γιατί ξεχνάω. Γιατί. Και μόλις τώρα τελείωσα την επεξεργασία για το βίντεο να ανέβει για το μεσημεράκι σήμερα. Και λέω, ούψ, δεν τα χαιρέτησα τα παιδιά. Δεν τους είπα να έχουν μια υπέροχη εβδομάδα. Δεν τους είπα ότι στέλνω όλη μου τη θετική ενέργεια. Λοιπόν, κάπου θα το κλείσω το βίντεο αυτό. Γενικά αποφάσισα ότι θέλω να κάνω λίγο πιο μικρά βίντεο. Δηλαδή θέλω να είναι και γύρω στα 10-12 λεπτά, όχι παραπάνω, για να μην γίνονται και κουραστικά. Παρ' όλα αυτά, στο πρώτο βίντεο της χρονιάς, στο δεύτερο μάλλον βίντεο της χρονιάς, δεν το κατάφερα αυτό. Δεν κράτησα το πλάνο μου. Βγήκε λίγο παραπάνω. Δεν πειράζει. Σας φιλώ, σας χαιρετώ. Να έχετε μια πολύ όμορφη εβδομάδα. Ξεκινάει αύριο Δευτέρα, συγγνώμη, είναι και πρωί. Δευτέρα εβδομάδα, να είναι μια υπέροχη, μια πολύ χαρούμενη, έτσι πολύ δημιουργική εβδομάδα. Αυτά. Σας φιλώ.